ο κορυφαίος MGP νεαρός αθλητής της Ελλάδας και από τους κορυφαίους της Ευρώπης, ο Σπύρος Μάριος Φουρτιώτης, μιλάει στο Στέργο Χατζηστέργο για τις διακρίσεις, για τις μελλοντικές του αγωνιστικές υποχρεώσεις, για το προπονητικό του πρόγραμμα και για τους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Σπύρος Μάριος Φουρτιώτης, πρωταθλητής Ελλάδος και ένας από τους καλύτερους αθλητές στο μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ευρώπη. Σπύρο, πες μας για τις επιτυχίες σου. Στον πρώτο αγώνα στο 2016 δεύτερος, δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά γιατί έχουν περάσει μέρες και μήνες. Στον πρώτο δεύτερος, νομίζω στον άλλο πρώτος, σιγά σιγά, και στον τελευταίο αγώνα κατάφερα και βγήκα δεύτερος, κοντά στον πρώτο, τον φίλο μου Βασίλη Παντελεάκη, που τρέχει μαζί μου, και κατάφερα να βγω δεύτερος και έτσι βγήκα δεύτερος στο πρωτάθλημα. Σπύρο, βλέπω εδώ ένα πολύ μεγάλο κύπελο και ένα χρυσό μετάλλιο. Πόσο χρονών είσαι? 8,5 και σε 2 μήνες, 2 Μαρτίου, έχω τα γενέθλιά μου. Και ένας τόσο μικρός σε ηλικία αθλητής, πώς και καταφέρνει να οδηγάει τόσο επικίνδυνες μηχανές? Γιατί πραγματικά, επειδή έχω και εγώ παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνο να οδηγάς δίκυκλη μηχανή, αλλά εσύ όχι μόνο την οδηγάς, αλλά κατακτάς μετάλλια και διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν φοβάσαι? Σε προπονεί κάποιος? Ναι, προπονεί ο πατέρας μου, και πριν προπονήσει ο πατέρας μου, βασικά μου έμαθε λίγο και μετά, όταν ήταν να μάθω να το πετάω λίγο το μηχανάκι, με έχει πάει στον κύριο Δημοσθένη να μάθει λίγο εκεί πώς είναι να ξύνει το γόνατο, και μετά όταν έμαθα, με προχώρησε ο μπαμπάς στα παρακάτω βήματα. Επειδή εγώ δεν ξέρω, όπως και οι τηλεθεατές της δημοτικής τηλεόρασης, να ξύνει το γόνατο, δηλαδή να πλαγιάζει τη μηχανή και να είναι τόσο κοντά το γόνατο στο δρόμο, αυτό προφανώς, έτσι? Ναι. Και άμα έχει φόρα με γκάζι, ναι, έχει εδώ στο γόνατο, τώρα δεν φοράω τη στολή, ναι, γιατί πρέπει να φοράς και στολή. Έχει κάτι που λέγονται ξύστρες. Κατάλαβα. Και όταν αγγίζει αυτό, στην άσφαλτο, ξύνεται και κάνει και ήχο μερικές φορές. Μας είπες δύο πολύ σημαντικά νέα. Το ένα είναι ότι όταν οδηγάμε μηχανές δίκυκλες, θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα ντυμένοι, έτσι δεν είναι, Σπύρο? Ναι. Και φυσικά να φοράμε το κράνος μας. Ναι. Εσύ φοράς κράνος στην προπόνηση? Ναι. Αλλιώς θα πήγαινα και θα χτύπαγα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μας λέει ο πρωταθλητής Ελλάδος, ο Σπύρος Φουρτιώτης, σε όλους τους οδηγούς δικύκλων, μικρούς και μεγάλους, να φοράμε την κατάλληλη ενδυμασία και φυσικά να φοράμε το κράνος μας. Σπύρο, εδώ στην ΚΟ, πού πηγαίνεις να κάνεις προπόνηση με τον μπαμπά σου, το Μεθόδιο? Καλοκαίρια κάπου πήγαινα και έκανα στο Ασκληπείο και στο χώρο. Πηγαίναμε στο Μαρμάρι που έχει την πίστα και go-kart, και πηγαίνουμε και στην Καρδάμενα που έχει και εκεί την πίστα go-kart, και κάνουμε και εκεί. Πόσες ώρες και ημέρες κάνεις προπόνηση? Κάθε μέρα κάνεις προπόνηση, πολλές ώρες? Όχι κάθε μέρα. Παλιά έκανα Δευτέρα, Τετάρτη και μετά την Πέμπτη Παρασκευή δεν έκανα, αλλά Σάββατο Κυριακή έκανα. Τώρα λίγο αλλάξαμε το πρόγραμμα. Κάνω Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Ακόμα και όταν βρέχει, δεν φοβάσαι την ολισθηρότητα του δρόμου? Όταν βρέχει, παλιά δεν έκανα. Δοκίμασα μια φορά στο Σκληπείο, ναι, με το δεύτερο μηχανάκι με το Πολύνι, μετά που με φαναξύνει το γόνατο, και έβρεχε, ψυχάλιζε, και έκανα ένα γύρο. Μετά είδαμε από την Ιταλία που είχα πάει και έβρεχε σε έναν αγώνα στην προπόνηση το Σάββατο, και ήταν βροχερή η προπόνηση και είχαμε βάλει βρόχινα λάστιχα για να κάνω. Έκανα δεύτερο καλύτερο χρόνο από τη δική μου κατηγορία.
Έκανα τρίτο, αλλά αυτός που έκανε το δεύτερο ήταν από άλλη κατηγορία. Κατάλαβα. Απλά μπήκε μαζί μας και έτσι έκανα Τι δεύτερο. απόσταση διανύεις με τη μηχανή σου τις ημέρες των αγώνων, όχι τις προπόνησες, όταν έχεις αγώνες. Είναι σπριτ, είναι 500 μέτρα, 1000 ή περισσότερα χιλιόμετρα αγωνιστικά. Στην ευθεία αυτό το μηχανάκι πάει 80 χιλιόμετρα. Και πιάνεις με το μηχανάκι σου, φτάνεις σε τόσο υψηλή ταχύτητα, τρέχεις τόσο Ναι, γρήγορα. μ' αρέσει φτιάχνω 80 χιλιόμετρα στην ευθεία. Τώρα δεν ξέρω στις στροφές ανάλογα που θα ανοίξει τον γκάζ. Σπύρο, επειδή είμαι όπως είπα και εγώ μπαμπάς και θα σε ακούσουν πάρα πολύ αύριο και γονείς και παιδιά, δεν φοβάσαι, το ξαναρωτάω, δεν υπάρχει φόβο στη στιγμή και της προπόνησης αλλά και των αγώνων. Εγώ προσωπικά φοβάμαι. Φοβάμαι το δίκυκλο. Γιατί όταν μεγαλώσω μπορεί να πέσω με φόρα και να πάθω κάτι όπως είδα και στους μεγάλους, στα MotoGP. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγο καιρό σκοτώθηκε κάποιος διάσημος Ιταλός γνωστός αθλητής του μηχανοκινητού αθλητισμού, έτσι. Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν παρακολουθώ, γιατί εσύ είσαι μέσα στο άθλημα και γι' αυτό και η συνέντευξή μας έχει ως σκοπό να σε καμαρώσουμε όλοι και φυσικά να μας μάθεις πράγματα και μυστικά, προφανώς αυτά αποκτούνται με την προπόνηση που κάνεις με τον μπαμπά σου, έτσι. Σπύρο, έχεις τραυματιστεί καθόλου κάποια στιγμή στην προπόνηση ή σε αγώνα, έχεις πέσει κάτω, έχεις ματώσει για να το πω έτσι, γιατί ξέρω ότι κάνεις και πολεμικές τέχνες και εκεί Στην ματώνουνε. προπόνηση, μια φορά στο σκληπείο έκανα μετά η ΕΜΑΡ το μεγάλο μηχανάκι που είδατε στο βίντεο και σε αυτό έκανα γύρους και έπεσα κάτω στο σκληπείο και το πατάκι είχε μπει μέσα στην κοιλιά μου και πόναγα πολύ. Πήγαμε νοσοκομείο, δεν είχα ματώσει. Παρόλα αυτά βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ ευφυής, έξυπνος δηλαδή άνθρωπος, πολύ δυνατός και στην ψυχή και στο σώμα από ό,τι φαίνεται και βλέπω ότι είσαι και πολύ πειθαρχημένο παιδί. Ακούς με προσοχή τις συμβουλές του πατέρα σου όταν έχετε προπόνηση ή αστείευεσαι όταν είσαι παιδί. Κάνεις αστεία ή όταν έρθει η ώρα της προπόνησης με τη μηχανή τότε είσαι ένας άνδρας στην κυριολεξία. Όπως και άνδρα σε βλέπω τώρα, δεν σε βλέπω παιδί, βλέπω ένα άνδρα απέναντί μου. Όταν είναι η ώρα της προπόνησης, είναι η ώρα της προπόνησης. Ακούς τον μπαμπά, πρέπει να κάνεις αυτά και ο στόχος είναι να κάνεις καλό χρόνο. Όταν είναι στο σπίτι, όταν έχεις πάει σε κανένα πάρτι, είναι η ώρα του παιχνιδιού. Παίζεις, κοιτάς τηλεόραση. Θα ήθελε να μου πεις ποιες είναι οι μελλοντικές υποχρεώσεις σου για το 2017. Σε ποιους αγώνες θα πας, Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά, Παγκόσμια. Το 2017 θα πάω 9 Απριλίου, σε λίγο δηλαδή, σε λίγο, θα πάω στην Ιταλία, θα τρέξω έναν αγώνα, θα τρέξω και το δεύτερο και μετά κάπου στις 20 κάτι Απριλίου, στα τέλη, μάλιστα τέλη Μαΐου, θα φτιάξουμε μια δικιά μας κατηγορία, την Ovale, Greece, που θα τρέχουμε τα mini GP στην κατηγορία, αλλά αυτά που οι Είναι μια νέα κατηγορία και η βαθμολογίες βαθμολογία θα είναι πολύ σωστά. διαφορετικές. Και από ό,τι γνωρίζουμε και μαθαίνουμε από το ίντερνετ για σένα, είσαι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που έχεις δώσει βαθμού στην Ελλάδα. Είναι ασύλληπτο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, στον τελευταίο αγώνα κάνουν δύο αγώνες. Στο δεύτερο αγώνα είχα βρει ένα κόλπο γιατί ήταν να ξεκινήσει αγώνας. Και εγώ ήμουν από εδώ. Ήταν έτσι και τους περνάω και στρίβω 8ο στην πρώτη στροφή. Ή έκτος. Έκτος. Αλλά επειδή πέσαμε και μερικοί και αργήσαμε να σηκωθούν, στρίψαν την πρώτη, στη δεύτερη, στην ευθεία πέρασαν δύο και έτσι ήμουν όγδος. Αλλά βγάλα κόκκινη σημαία επειδή αργήσαν να σηκωθούν αυτοί που έπεσαν. Συγχαρητήρια γιατί για άλλη μια φορά βλέπουμε πόσο μεγάλος αθλητής
και εξαιρετικό παιδί είσαι. Θα ήθελα να μου πεις σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθειά σου που πολύ, θα έλεγα πάρα πολύ λίγα παιδιά, όχι στην Ελλάδα και στον κόσμο, ασχολούνται με ένα τόσο όμορφο άθλημα, μου αρέσει πάρα πολύ, βέβαια δεν το κάνω, αλλά όλα δείχνουν ότι κάποια μέρα θα σε καμαρώνουμε σε πολύ μεγάλους αγώνες και νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές που συμμετέχουν σε παγκόσμια πρωταθλήματα και πανευρωπαϊκά, όλοι λένε ότι ξεκινήσανε από τη δικιά σου ηλικία και ίσως και μεγαλύτερη. Αλλά εσύ από την ηλικία πόσο χρόνο ξεκίνησες? Εγώ ξεκίνησα από 5,5 χρονών. Όταν άλλα παιδάκια 5,5 χρονών τα ταΐζει ο μπαμπάς και η μαμά, το ξέρεις, έτσι, και εσύ οδηγάς μηχανή. Αυτό σημαίνει... Άρα ξεκινήσαμε από 3, ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω 5,5 χρονών είναι και ένα παιδί έτοιμο και σωματικά 3 χρονών. Προφανώς το κρατάνε σαν το ποδήλατο με τα ροδάκια. Μάριέ μου και Σπύρο μου μαζί. Σπύρο και Μάριε Φουρθιώτη. Είσαι περήφανος για τον μπαμπά σου που είναι κοντά σου και σε αγαπάει, τον Μεθόδιο Φουρθιώτη? Ναι, και εκτός από αυτούς, από τον μπαμπά δηλαδή. Ποιοι άλλοι σε βοηθάνε σε αυτούς τους αγώνες? Μπορείς να μας τους πεις? Με βοηθάνε οι χορηγοί μου, ναι. Αυτοί εδώ που βλέπεις. Για να δούμε τους χορηγούς, μπορείς να σηκωθείς. Τώρα. Ναι, όπως είσαι εκεί. Τέλεια. Αυτοί εδώ και έχει και από πίσω. Βλέπουμε τους χορηγούς. Εξαιρετικά. Τέλεια. Και όλοι αυτοί μαζί με τον μπαμπά φυσικά και τη μαμά, να μην ξεχνάμε και τη μαμά έτσι, και τη μαμά πάντα είναι εκείνη που αγωνιά περισσότερο από όλους. Ναι, φοβάται τη μαμά. Τις τελευταίες μέρες ήρθε και η μαμά να με δει μαζί με τη Βερόνικα την αδερφούλα μου. Έχεις πιο μικρή αδερφή ή πιο μεγάλη? Ναι, πάει για 2 χρονών. Α, είναι μικρούλα. Και ελπίζω μια μέρα να τη μάθεις να οδηγάει. Ναι. Να την κάνεις καλή οδηγό. Ανεβαίνει μόνη της στο μηχανάκι. Και δεν θέλει να κατεβεί. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρο, λίγο πριν κλείσουμε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη μαζί σου με έναν πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης στον δικυκλικό αθλητισμό, θα ήθελε να απευθύνεις ένα μήνυμα σε όλους τους τηλεθεατές, μικρούς και μεγάλους, της δημοτικής τηλεόρασης που θα σε παρακολουθήσουν αύριο. Θα ήθελα να πω ότι αυτοί που οδηγούν μοτοσικλέτα θα πρέπει πάντα να φοράνε το κατάλληλο εξοπλισμό και ότι πριν οδηγήσουν το αυτοκίνητο και μηχανάκι, να μην πιούν, γιατί είναι κρίμα να χανόμαστε στους δρόμους. Και τέλος, θα ευχαριστήσω τους χορηγούς μου που είδατε και τον μπαμπά μου και ελπίζω να είναι και ο μπαμπάς μου και οι χορηγοί μου όλοι να είναι μαζί μου και το 2017. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Μάρη Φουρθιώτη. Σου ευχόμαστε ολόψυχα όλοι μας να έχεις πάντα επιτυχίες, πάνω απ' όλα να σε χαίρονται οι γονείς σου και οι αδελφοί σου και φυσικά μια μέρα θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που θα σε βλέπουμε να είσαι στην κορυφή του κόσμου στο άθλημα που κάνεις.